επιβεβαιώσει. Λοιπόν, Αντώνης Γκιώκας, πάμε να δούμε γιατί έχουμε εξελίξεις. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι μπορεί να έχουμε αλλαγές και στον προγραμματισμό για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, Αντώνη. Έλα, Αντώνη. Εδώ και ώρα επικοινωνούμε με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε Θεσσαλία, κυρίως στην Καρδίτσα και στη Μαγνησία, που είναι το επίκεντρο της όλης καταστροφής, και μας έλεγαν ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στο να διεξαχθούν εκλογές στις περιφέρειές τους. Και προφανώς τα φαινόμενα επεκτείνονται και δεν ξέρουμε και το τι ακριβώς έχει συμβεί κάτω από τα νερά και κάτω από τις λάσπες. Εκφράζαν τον προβληματισμό τους για το εάν γίνεται να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Κυριακή όπως ήταν προγραμματισμένες. Τώρα λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος παράλληλα του κόμματος, ζητάει με δήλωσή του την αναβολή κατά μία εβδομάδα της εκλογικής διαδικασίας. Ναι. Και προφανώς αυτός έχει μιλήσει με όλα τα στελέχη αυτά του κόμματος, τα οποία του μεταφέρουν λίγο πολύ τα όσα μετέφεραν και σε εμάς νωρίτερα. Αντώνη, λογικό είναι. Έτσι. Πολύ λογικό είναι. Αλλά Νίκο, αν με ρώταγε πριν από λίγα λεπτά η σκέψη που υπήρχε κεντρικά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην προσωρινή ηγεσία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν να πραγματοποιηθούν κανονικά οι εκλογές. Πλέον όμως φαίνεται ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Υπάρχει επίσημη τοποθέτηση ενός εκ των υποψηφίων, ο οποίος ζητάει την αναβολή του κυρίου Νίκου Παπά. Και προφανώς θα ληφθεί η οριστική απόφαση τις επόμενες ώρες. Ξαναλέμε, τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλία λένε ότι δεν μπορεί στην παρούσα φάση να υπάρξει εκλογική αναμέτρηση. Να δούμε αν θα μπορεί και σε μια εβδομάδα να υπάρξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, για την πληροφόρηση. Ό,τι νεότερο έχεις, διακόπτεις και μας το μεταφέρεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Στον κύριο Καράγου.